όλα καλά πιστεύω θα πάνε. Με ειδοποίησε ο δικηγόρος κατευθείαν. Σίγουρα είναι ανακούφιση, γιατί όταν βρίσκεις το παιδί σου και είναι καλά, σίγουρα είναι ανακούφιση. Έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι από όλα αυτά που έχουν πει, το 90% δεν ισχύει. Γνωρίζω την Αγγελική και γνωρίζω και πολλά πράγματα που είναι αηδίες με όλη τη σημασία της λέξης. Και σιγά σιγά θα ξεδιληχθεί το κουβάρι και θα δούμε ότι όλα αυτά ήταν ένα παιχνίδι, ένα παραμύθι μάλλον για την Αγγελική, σε ό,τι έχει σχέση με την Αγγελική, έτσι. Είμαι 100% σίγουρος ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Αγγελική να μπορεί να έχει ανάμειξη. Δεν λέω ότι δεν έχει. Αλλά σε καμία περίπτωση η Αγγελική δεν είναι ο άνθρωπος που ούτε θα έπαιρνε όπλο ποτέ στη ζωή της, ούτε θα σκότωνε άνθρωπο. Είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά το παιδί μου και ξέρω ότι γιατί έβλεπε στον δρόμο, γάτα έβλεπε. Και το μάζευε και το πήγαινε κατευθείαν στον κτηνίατρο. Και όταν σκοτώσει άνθρωπο, μην τρελαθούμε δηλαδή με όλα αυτά που έχουμε πει, η αστυνομία παίρνει ένα έντυπο, το παρουσιάζει σε όλους, τους βάζει όλους σε ένα καζάνι. Το θέμα είναι πώς θα την τεκμηριώσουν και στο δικαστήριο. Η γνώμη μου είναι ότι δεν θα την τεκμηριώσουν. Τη γνωρίζω, ναι, το παιδί μου. Εσείς είχατε επικοινωνία καθόλου με την Αγγελική αυτούς τους μήνες? Όχι, καθόλου. Καθόλου, καθόλου. Μαθαίνετε όμως για τις έρευνες που γίνονταν στο Παλαιοφάλιρο, στα Εξάρχεια? Φυσικά και μάθαινα ό,τι μάθαινα από τον δικηγόρο. Στην αστυνομία δεν πήγαινα για πολλούς και διάφορους λόγους. Θα τη ρωτήσετε για αυτά που γίνονται, για αυτά που λέγονται? Μα αυτό είναι αυτονόητο ότι θα τη ρωτήσω. Αυτό είναι αυτονόητο ότι θα τη ρωτήσω. Αλλά είμαι σίγουρος για την απάντηση που θα μου δώσει πριν τη ρωτήσω. Είπα ότι μπορεί να γνώρισε κάποιον, αυτά που άκουσα και εγώ στις τηλεοράσεις και στις ειδήσεις, και από ό,τι ξέρω και από τον δικηγόρο μου, μπορεί να γνώρισε κάποιον. Να πήγαινε στις φυλακές. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και τρομοκράτης επειδή πήγαινε στις φυλακές. Μπορεί να νίκησε πράγματι ένα σπίτι. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει κάτι. Έκανε κάτι. Σκότωσε κανέναν. Δεν συμφωνώ με τον ένοπλο αγώνα, με όλα αυτά. Δεν συμφωνώ. Δεν θεωρώ με αυτόν τον τρόπο ότι λύνονται προβλήματα. Εγώ θα είμαι δίπλα στο παιδί μου, θα το στηρίξω. Σας εξήγησα ότι δεν συμφωνώ με τον τρόπο που διαχειρίστηκε την όλη κατάσταση. Δεν συμφωνώ. Αλλά θα είμαι δίπλα του και θα το στηρίξω κάτω-κάτω. Είναι ένας νέος άνθρωπος πάνω απ' όλα. Πολιτικοποιημένο, γιατί έχει πολιτικό λόγο. Πολιτικοποιημένο, απλώς οι απόψεις του για μένα, προσωπική μου άποψη, είναι λίγο ακραίες. Είναι γνωστή κοπέλα εδώ πέρα. Δηλαδή τη βλέπατε? Την έχουμε δει, όχι βέβαια κάθε μέρα, αλλά έχει τύχει να την δω, γιατί είναι πολύ... Χρονικά πότε? Και καλοκαίρι την έχω δει. Την κοπέλα, ναι, είναι πολύ γνωστή κοπέλα εδώ πέρα. Είναι απομονωμένο, έχει ματρότυχο, ψηλά δέντρα γύρω-γύρω. Τα σκυλιά τα είχε μαζέψει εδώ και χρόνια. Δεν ήταν για εκφοβισμό αυτό, απλώς θα ήταν φιλόζωη. Καλό παιδί. Συναισθαλμένο είπα. Και η οικογένεια και ο πατέρας, ο ξαδερφός μου και όλοι αυτοί.